Καλώς ήρθατε στο Alfheim, κύριε. Μπορείτε να πείτε... Το φως. Μόλις που το βλέπω, κάτι τρέχει. Βλέπετε τη στήλη φωτός στον ορίζοντα. Είναι στο κέντρο ενός κυκλικού ναού. Εκεί έχει ό,τι χρειαζόμαστε. Όχι. Όχι, 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 όχι. Γαμώτο, όχι ακόμα. Τι συμβαίνει. Όχι. Κι αν αληθούν τα μάτια του Bifrost, πρέπει να μπει στο φως. Όμως πρόσεχε πολύ να μην παγιδεύει από τη στόχο. Όχι. Δεν πέθανε. Σωστά. Δεν νομίζω. Έλα. Κοίτα αυτό το μέρος. Μείνε δίπλα μου. Μην αγγίζεις τίποτα. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Νομίζω τον σκότωσες. Κοίτα, κοίτα. Πω, τι ήταν αυτό? Δεν μας αφορά, μικρέ. Συγκεντρώσου. Σκοτώνουν τα ξωτικά του φωτός. Είναι το τέλος ενός πολέμου. Αυτοί με τους χιτώνες έχασαν. Δεν μπορώ ακόμα. Γιατί μας επιτίθενται? Δεν κάναμε τίποτα. Θα έρθουν κι άλλοι. Από πού έρχεται αυτό το πράγμα? Ναι. Είπες τίποτα? Όχι. Α, εντάξει. Άλλο ένα κομμάτι κώδικα. Θα δω με τι ταιριάζει. Τουλάχιστον πλησιάζουμε το φως. Στάσου, ο Σύνδρη είναι αυτός. Αιδιαστικό. Βρωμερό. Καλυμμένο με ένας θεός ξέρει πόσα τερατάκια. Αλλά υπέροχη πανοπλία. Ας δούμε αν θα φτιάξω κάτι πιο υγιεινό. Ναι. Hey, Σύνδρη, ρίχνεις μια ματιά εδώ. Αλήθεια, μπορώ. Δεν έχω και πολλά να κάνω τώρα. Η βάκα έφυγε. Τι είπες? Δεν είπα τίποτα. Αλήθεια? Εντάξει. Μιλούσε η μητέρα σου για αυτό το βασίλειο? Όχι πολύ. Μόνο ότι αφού τα ξωτικά πολεμούσαν πάντα το φως, αυτό τα κρατούσε μόνο. Παρομοίως. Δεν είπα τίποτα. Παράξενε. Θα έπαιρνα όρκο ότι είπες κα... Α! Τι είναι, μικρέ? Φωνές. Δεν το ακούς αυτό? Δεν ακούω τίποτα. Χάνεται τώρα. Ήταν ουρλιαχτά. Πολλές φωνές, θυμωμένες. Μα δεν το άκουσες? Όχι. Ήταν κάτι... διαβολικό. Κοίτα,
Να δοκιμάσουμε να τους μιλήσουμε. Όχι. Μπορεί να θέλουν βοήθεια. Δεν μας σταματούν. Άρα δεν μας αφορούν. Όμως ίσως... Δεν μας αφορούν. Κοίτα εκεί. Πρέπει να είναι ο κυκλικός ναός. Κοίτα, έχουν ομοδοχεία και στο Αλφχάιμ. Τι ρωτά. Χωρίς εμένα ή μέσα μου, θάνατος θα σε βρει. Σαν είμαι όμως μέσα σου, είμαι η ζωή η πιο αγνή. Μα δεν βλέπω ρούνους εδώ γύρω. Πρέπει να το βρούμε. Πίσω στη βάρκα. Που τα ξωτικά δεν μπορούν να τα βρουν. Το Αλφχάιμ είναι τόσο όμορφο, μα ο πόλεμος το κάνει άσχημο. Τη βλέ πόρτα. Αυτή πρέπει να είναι η είσοδος. Πάμε. Πρόσεχε, μικρέ. Τι κάνουν? Η γέφυρα χάθηκε. Κάλυψαν τον κρύσταλλο με αυτό το υλικό. Γιατί? Για να μην έρθουν ενισχύσεις. Όντα! Ετοιμάσου, μικρέ. Έτοιμος να ξεκινήσω. Τι πρόβλημα έχουν με εμάς? Δεν ανήκουμε εδώ. Περίμενε. Συνδυασμένα με αυτόν τον τρόπο, μοιάζουν κάπως με ρούνο. Αλλά δεν βγάζει νόημα. Έλα, πίσω στο αμμοδοχείο. Λοιπόν, τι εννοείς ότι βλέπω με τα μάτια ενός παιδιού? Στον πόλεμο ο στρατιώτης βλέπει ομορφιά μόνο στο αίμα του εχθρού. Ο υπόλοιπος νους χάνεται και ίσως δεν επιστρέφει ποτέ. Εσύ ξέρεις καλά τον πόλεμο, σωστά? Οι πόλεμοι γίνονται για δύο λόγους. Επιβίωση ή πλεονέκτημα. Οι μάχες κερδίζονται από το καλύτερο στρατό. Όμως οι πόλεμοι κερδίζονται από όσους θυσιάζουν τα πάντα για να γευτούν τη νίκη. Πατέρα, η στήλη και το δαχτυλίδι σχηματίζουν έναν ρούνο των ξωτικών. Σχεδίασε το. Α, α, α,
Μικρέ! Ήταν οι φωνές ξανά, αλλά διαφορετικές φωνές, λιγότερο θυμωμένες. Ζητούσαν βοήθεια. Είμαστε εδώ για το φως. Δεν με νοιάζει ποιοι είναι ή τι θέλουν. Ποτέ δεν σε νοιάζει τίποτα. Έχεις κάτι να πεις? Όχι. Λούγκερ. Τι συμβαίνει? Ω, κοίτα τι βρήκαμε. Οι φωνές που άκουγα δεν μπορούσα εύκολα να τις ξεχωρίσω, αλλά στο βάθος είμαι σίγουρος ότι άκουγα τη μητέρα. Δεν είναι δυνατόν. Μα ξέρω τι άκουσα. Ατρέα, αρκετά. Αυτό δεν είναι καλό. Μη σηκώνεσαι. Δεν μπορώ ακόμα. Μπράβο, συνέχισε έτσι. Κρίστα! Συγγνώμη, δεν είμαι έτοιμος. Πιστεύεις ότι ο διάδρομος θα μας πάει στον ναό? Θα το μάθουμε. Έκανες λάθος εκεί πίσω. Αλήθεια? Ξέρω τη φωνή της μητέρας καλύτερα από τον καθένα. Ήταν αυτή. Έχει πεθάνει, μικρέ. Και μην πεις κουβέντα. Καλά.
Ευχαριστώ. Δεν περνάει απέναντι από εδώ. Κρίμα που η χορδή της μάγισσας δεν δουλεύει πια. Είσαι σίγουρος ότι η μάγισσα είναι καλά? Δεν θα αντέχα να πέθαινε ενώ μας βοηθούσε. Ήξερε τι έκανε. Εντάξει. Κι άλλο. Αν κόψουμε αρκετό η γέφυρα από πάνω μας θα εμφανιστεί. Σωστά. Είναι μέσα στους αρχαίους! Πώς σκοτώνουν κάτι φτιαγμένο από πέτρα! Πρέπει να βάλω το σημείο! Φαίνεται ότι το φως δεν φτιάχνει μόνο γέφυρες. Ίσως αυτό να μας βγάλει στην κορυφή. Κοίτα, η μπλε πόρτα. Ξέρεις, δεν θα συνηθίσω ποτέ να περπατάω πάνω σε φως. Δεν υπάρχει χώρισμα. Τι? Έχουμε πρόβλημα. Ο Νάνος ξανά. Σίντρι. Hey, Σίντρι. Σκότωσες έναν αρχαίο. Ναι. Ήταν δύσκολο. Ναι. Αυτό είναι όλο και όλο που θα μου πεις. Ναι. Εδώ, μικρέ. Άλλο ένα. Αυτός ο γίγαντας είναι μάγισσα. Το όνομά της είναι Από εδώ. Μα πώς βρέθηκε ο Σίντρι μπροστά μας? Αυτός και ο άλλος ο μπλε πρέπει να ταξιδεύουν γρήγορα. Α, μπήκαμε μέσα. Συνδέονται αυτά. Σχεδόν. Όχι,
το άσχημα, ε. Θα με βοηθήσει με την εξάσκηση. Καλίστα! Είστε πατέρα! Ορίστε, το φως. Το κάλυψαν με αυτό το υλικό. Γιατί να το κάνουν αυτό? Κοίτα, κι άλλο εξωτικό του φωτός. Τι κάνει? Οχ, όχι. Γιατί τον σκοτώνουν? Δεν έκανε τίποτα. Μην κάνεις υποθέσεις. Βλέπεις το τέλος ενός πολέμου, μικρέ. Δεν ξέρεις τι οδήγησε σε αυτή τη στιγμή. Δεν υπεράσπισε καν τον εαυτό του. Ήταν επιλογή του. Εμείς κάνουμε τις δικές μας. Ψάξε για μία είσοδο. Αυτό δούλεψε. Κοίτα, κι άλλες γέφυρες από φως. Ακολούθαμε. Πρόσεχε! Πρέπει να βρεις μια τρόπο. Μια. Πρόσεχε, πατέρα. Oh.
Έτοιμος, πατέρα. Ξαναφτιάχνεις όλα τα περάσματα.